Εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο Σωκράτης, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση, συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων στον χώρο της εκπαίδευσης που έφεραν στην επιφάνεια το δίκαιο αίτημα όλων των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με δικαιώματα ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός, αλλά στρέφεται ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΟΣΑ ενάντια της κυβέρνησης και των προηγούμενων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις με στόχο όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Οι ανάγκες στον χώρο της εκπαίδευσης το προηγούμενο διάστημα, οι αγώνες μας αποκάλυψαν την υποκρισία της κυβέρνησης, σκόρπισαν τις αυταπάτες που είχε καλλιεργήσει, έφεραν τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με τη βία και την καταστολή. Η σημερινή κινητοποίηση 120 και πλέον σωματείων και ομοσπονδιών στο χώρο του δημοσίου αποτελεί συνέχεια το αγώνα μας. Ξεμπροστιάζει όλους αυτούς που στο αίτημά μας για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων έφεραν ως επιχείρημα το άρθρο 103 και την υποτιθέμενη αντισυνταγματικότητά του. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Τώρα που γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος, ας γίνει και η αναθεώρηση του άρθρου 103. Δεν τρέφουμε καμιά αυταπάτη, αλλά ας πέσει και το τελευταίο φύλλο σικής. Ας καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι με ποιον έχουν να κάνουν, ποια πολιτική υπηρετούν οι κυβερνήσεις όλων των τελευταίων ετών. Οι αγώνες μας αποτελούν τη μοναδική διέξοδο, η συσπήρωση στα σωματεία, στους συλλόγους μας, στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η ελπίδα. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να ανατραπεί η πολιτική των απολύσεων και της αδιοριστίας. Ούτε βήμα πίσω από το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στον χώρο του δημοσίου. Ούτε βήμα πίσω από το αίτημα για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων αναπληρωτών στον χώρο της εκπαίδευσης. Εδώ και τώρα 30.000 διορισμούς στην εκπαίδευση για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων για τη μόρφωση των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Όλοι στον αγώνα.